πάρα πολύ, κύριε Κοτρονιά, που και εγώ για την πρόσκληση, κύριε Στεριόπουλο. Νομίζω ότι η επικαιρότητα επιτάσσει να έχουμε θέσεις από όλους τους χώρους. Σκληρή λοιπόν η κόντρα του Τσίπρα με το Μητσοτάκη στη Βουλή για τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριε Κοτρονιά. Γιατί τόσο νωρίς? Υπάρχουν σχέδια εδώ τα οποία δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Κύριε Στεριόπουλε, χρειάζεται να ασχολείται κάποιος με την πολιτική για να καταλάβει ότι εδώ παίζονται παιχνίδια? Όχι. Έχετε δει. Ότι δηλαδή δεν βγαίνει στους Σιριζαίους η δεξιά παρένθεση και προσπαθούν... Το λέτε έτσι και εσείς ομά, έτσι. Ομά, και προσπαθούν να την κατοχυρώσουν μέσα από παιχνίδια, μάλιστα με το Σύνταγμα. Δεν βλέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή ότι ουσιαστικά ομολογεί ο κύριος Τσίπρας ότι θα χάσει τις εκλογές, ότι όλο αυτό που κάνει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι μια διαχείριση της ήττας? Πώς αλλιώς δηλαδή, αν ήταν καβαλάρης ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή, θα φοβόταν τίποτα για την εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας και θα προσπαθούσε να κάνει αυτά τα παιχνίδια τα οποία δυστυχώς δεν τιμούν ούτε τον ίδιο, δεν τιμούν ούτε το πολιτικό μας σύστημα? Άρα λοιπόν, η άποψή μου, μάλλον η πεποίθησή μου, είναι ότι δεν του βγαίνει το σενάριο της δεξιάς παρένθεσης και προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να το κατοχυρώσει μέσα από συνταγματικά, εντός εισαγωγικών, πραξικοπήματα. Μάλιστα. Αλλά δεν του βγαίνει. Άλλωστε, είδαμε πολύ καλά ότι έπεσε στην παγίδα που έστησε ο ίδιος, και όταν έρχεται ο Μητσοτάκης και του λέει «εγώ θα τα ψηφίσω αυτά». Για το αύριο 32, έτσι. Ακριβώς. Ψήφισε και εσύ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και το γυρίζει μετά και αρχίζει και λέει ότι παίζει ο Μητσοτάκης παιχνίδια, ενώ πραγματικά τα παιχνίδια τα έπαιξε ο ίδιος. Έπαιξε, αλλά δεν του βγήκαν. Όλη αυτή η διαδικασία στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, ξέρετε καλύτερα από μένα, είσαστε εμπειρότητος πολιτικός, ότι για να πάμε σε μια συνταγματική αναθεώρηση, που έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε βάσει του συντάγματος κάθε 10 χρόνια. Ακριβώς. Έτσι, αυτό, κάθε 10. Θέλουμε συνενέσεις. Ακριβώς. Βλέπετε συνενέσεις εσείς τώρα εδώ, σε αυτό το πολιτικό σκηνικό? Μα εγώ, κύριε Στεριόπουλε, με το καλημέρα, σας είπα ότι βλέπω παιχνίδια. Σας είπα ότι βλέπω ίντριγκες. Σας είπα ότι βλέπω μια διαχείριση της ήττας. Ωστόσο, συνεχίζεται η διαδικασία. Συνεχίζεται η διαδικασία. Η επόμενη βουλή είναι αναθεωρητική. Ας μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη τροποποίηση του συντάγματος, αναθεώρηση του συντάγματος, έγινε μάλλον σε συνενετικό κλίμα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία πράγματι μπορεί και αυτή η βουλή να είναι συνενετική. Και όταν ξεκινάει με το καλημέρα σας ο κύριος Τσίπρας και λέει ότι ξέρετε, τώρα θα τα αποφασίσουμε και θα δεσμεύσουμε την επόμενη Βουλή. Και καλεί ο Μητσοτάκης στους συνταγματολόγους και του λέει ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί αν γινόταν όλα να γίνουν τώρα, δεν θα χρειαζόταν να προβλέπει το Σύνταγμα δύο φάσεις. Παίξαμε ακριβώς όπως το λέτε και ακριβώς όπως το είπε χθες ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να ξεκαθαρίσει αυτό το κλίμα και θα το καθορίσει η επόμενη. Θα γίνουν εκλογές και θα καθοριστεί. Και ευτυχώς, δεν μπορεί να δεσμεύσει αυτή για την επόμενη. Και ευτυχώς, κύριε Στεριόπουλε, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι εγώ τα λέω επειδή είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ευτυχώς που σε αυτή τη θέση προσχωρήσαν και στελέχη τα οποία έχουν και νομικές γνώσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι ο κύριος Κοντονής, ξέρω εγώ, ο κύριος Φίλης κτλ. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το θέμα, είναι αναγκαία η συνένεση, αλλά όπως είπα και στην αρχή, δεν το θέλει ο κύριος Τσίπρας αυτό, διότι ο κύριος Τσίπρας σε όλα τα πράγματα προτάσει το κομματικό του συμφέρον και την κομματική του και την προσωπική του πολιτική επιβίωση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό. Σε αυτό ακριβώς το σημείο της κουβέντας στη Βουλή, που έχει να κάνει με τον επόμενο πρόεδρο Δημοκρατίας. Ναι. Το λέω αυτό διότι είναι ξεκάθαρη η θέση του Πρωθυπουργού ότι θέλει να στηρίξει τον Προκόπη Παυλόπουλο για μια ακόμη θητεία. Έχει προκαλέσει αρκετές φορές τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη στη Βουλή και κατά τη διάρκεια της χθεσινής διαδικασίας και των προηγούμενων ημερών, αλλά δεν έχει πάρει απάντηση από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Και δεν πρέπει να πάρει, απάντηση. Σας ακούω, Ένας πολιτικός, κύριε Στεριόπουλε, που σέβεται τον εαυτό του, δεν μπαίνει σε αυτά τα παιχνίδια. Ο κύριος Τσίπρας το κάνει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο αυτή τη στιγμή. Όλοι τον καταλαβαίνουμε το λόγο. Όμως, ένας σοβαρός πολιτικός δεν μπορεί από τώρα να δεσμεύσει την επόμενη Βουλή και την επόμενη κυβέρνηση για το τι ακριβώς θα γίνει. Για το τι ακριβώς θα γίνει. Και καλά κάνει ο Μητσοτάκης και δεν το απαντάει. Και ακριβώς είναι ένας από τους λόγους που πιστεύω στο Μητσοτάκη
Είναι ένας από τους λόγους που λέω ότι είναι ένας σοβαρός πολιτικός, ένας πολιτικός αυτού του τύπου που θέλουμε για το μέλλον της πατρίδας. Άραστε. Αυτή είναι η άποψή μου. Και πώς θα σχολιάζατε την προ ολίγων ημερών επίθεση στο πρόσωπο του Κώστα Καραμαλή από τον Στέφανο Μάνο, ο οποίος βγήκε ξεκάθαρα και είπε, δεν ξέρω για ποιο λόγο και σε ποιο χρονικό σημείο, δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσει η κουβέντα για τη συνταγματική αναθεώρηση, που ήξεραν όλοι ότι θα τεθεί το θέμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και ξέρουν όλοι ότι πιθανότατο το όνομα του Κώστα Καραμαλή για κάποιους λόγους μπορεί να παίζει και για τη θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, βγαίνει και λέει σε αυτή τη χρονική στιγμή, σε αυτό το timing, ότι ο Κώστας Καραμαλής ευθύνεται για τη χρεοκοπία της χώρας. Όχι μόνο είπε αυτό, επικαλέστηκε και το Γιούγκερ. Σωστό. Επικαλέστηκε και το Γιούγκερ και είπε ότι ο Γιούγκερ είπε ότι. Δεν το παγώ μόνο. Δεν το παγώ, ότι το είπε το. Και έχει υποθεί από το Γιούγκερ παρουσία και άλλων. Κύριε Στεριόπουλε, θεωρώ ότι και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποια είναι τα ελαττήρια, ποια είναι τα κίνητρα, ποιο είναι ο σκοπό που το λέει ο κύριο Μάνο αυτό. Ναι, ο κύριο Μάνο είναι μια προσωπικότητα. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ένα χτύπημα στον Καραμαλή τώρα. Αυτό θα φανεί. Αυτό θα φανεί γιατί χτυπάνε τον Καραμαλή τώρα. Θα φανεί γιατί το χτυπάνε τον Καραμαλή τώρα, γιατί ο Καραμαλής, όπως και να το κάνουμε, παραμένει μια ενωτική προσωπικότητα πολιτική μέσα στην πατρίδα και ίσως με κάποιο τρόπο θέλει να τον κάψει. Ο Μάνος τον Καραμαλή. Ναι, γι' αυτό λέω, ακριβώς γι' αυτό λέω. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εδώ είδαμε την Παπακώστα να πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά θα δούμε. Έτσι δεν είναι? Εδώ είδαμε τους ΑΝΕΛ να στηρίζουν την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εν λευκό. Και να γίνονται υπουργοί. Δεν μας εκπλήττει τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατάω επιφύλαξη να δούμε την εξέλιξη αυτής της παρατήρησης που έκανε ο Μάνος και θα φανεί. Υπάρχουν ήδη τρομερές αντιδράσεις για την τοποθέτηση αυτή του κυρίου Στεφανομάνου. Νομίζω δικαίως υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί άμα τόσο εύκολα και με όλα τα πολιτικά μας κεφάλαια, είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι ο Τάδε είναι έτσι. Εντάξει, ωραία. Κανένας δεν είναι άμερος ευθυνών. Όλοι όσοι έχουν ασκήσει διοίκηση έχουν κάποιες ευθύνες, είναι προφανές. Όμως υπάρχει ένα ισοζύγιο πάντα. Στο ισοζύγιο αυτό κοιτάμε τα θετικά και τα αρνητικά. Εγώ θεωρώ ότι στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να είναι ένας ευπατρίδης, πρέπει να είναι ένας πραγματικά πατριώτης. Και εντάξει, δεν ξέρω αν έτυχε να έχουμε την τύχη να συζητήσουμε ποτέ μια κουβέντα στην οποία ήμουν παρόν, αυτίκος, ναι. Μάρτης, πώς συμπεριφέρθηκε ο Κώστας Καραμαλής ως Πρωθυπουργός στον πρόεδρο Μπούς, όταν τον πήρε ο Μπούς και του ζήτησε να μην προχωρήσει σε αυτό που έκανε στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Και τότε ο Καραμαλής, δείχνοντας πράγματι ότι είναι πατριώτης, του είπε ότι αυτό που κάνω είναι προς το συμφέρον του λαού μου και νομίζω και του δικού σας λαού, κύριε Πρόεδρε. Και του απαντάει ο Μπούς, τώρα σας λέω μια κουβέντα, την οποία την είπε ο άνθρωπος που ήταν δίπλα στο τηλέφωνο. Ναι. Έτσι, δεν θα σας πω ποιος είναι, γιατί σήμερα έχει πολύ σπουδαία θέση. Καταλαβαίνω τι λέτε. Και του λέει μετά ο Μπούς, μπορεί να το βρείτε μπροστά σας, κύριε Πρόεδρε. Και του απαντάει ο Κώστας Καραμαλής, ότι μπορεί αυτή να είναι η μοίρα μου, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας. Και μετά ξέρουμε τι έγινε. Τα βατοπέδια, όλα αυτά τα οποία μπορεί να αποδείχθηκαν εκ των υστέρων φούσκες, όμως επηρέασαν πάρα πολύ την πορεία. Εάν τώρα αυτός ο άνθρωπος που φέρθηκε πατριωτικά σε αυτή τη φάση στα οικονομικά έκανε κάποια λάθη ή οι υπουργοί του κάναν κάποια λάθη, αυτό κρίνεται. Και όταν κάποτε έναν άνθρωπο τον προτείνεις στην ανώτατη θέση, κοιτάζεις τα θετικά του στοιχεία. Αν λοιπόν τα θετικά του Κώστα Καραμαλή είναι περισσότερα από τα αρνητικά, νομίζω ότι ο κύριος Μάνος κακώς αναφέρθηκε σε ένα μόνο θέμα, το οποίο βέβαια... Σε κάθε περίπτωση αυτό φάνηκε στοχευμένο. Εγώ νομίζω ναι. Γι' αυτό σας είπα ότι επιφυλάσσομαι να δω την εξέλιξη. Και επειδή έχω δει τα πάντα αυτόν τον καιρό, δεν με εκπλήσει τίποτα. Μάλιστα. Για να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου ο κύριος Χαρίτσης δεν δίστασε να πει ότι είναι έτοιμο το Υπουργείο για τριπλές εκλογές το Μάιο. Είδατε λοιπόν. Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Αφήνει ένα παραθυράκι ο κύριος Τσίπρας και λέει ο σχεδιασμός μας είναι για το τέλος της τετραετίας. Όποιος καταλαβαίνει. Εκτός και αν. Όταν λέει ο σχεδιασμός μας είναι, αλλά μπορεί κάτι να προκύψει,
Βγαίνει τώρα ο Χαρίτσης και επιβεβαιώνει αυτά που μέσα μας εμείς στην κοινωνία, εκεί που περπατάμε, στον κόσμο, μας τα λέει ο κόσμος. Τι θα μπορούσε να κάνει τον Πρωθυπουργό να πάει σε πρόωρες εκλογές ή να πάει σε όλες τις εκλογές μαζί? Κάποιοι λένε ότι θα πάει και πριν από τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές. Το έχω ακούσει και αυτό. Ναι, το έχουμε ακούσει και αυτό. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει τον Πρωθυπουργό να αποφασίσει νωρίτερα να πάει σε εκλογές. Η αποφυγή, η αποφυγή της συντριβής. Γιατί? Α, το εξηγήσετε λίγο αυτό, το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Ναι, γιατί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις η διαφορά στις ευρωεκλογές είναι πολύ μεγαλύτερη από τη διαφορά στις εθνικές εκλογές. Ναι. Αυτά είναι τις 14,5 μονάδες. Και επειδή η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι όποιος δεν πάει καλά στις ευρωεκλογές συντρίβεται στις εθνικές εκλογές. Μάλιστα. Αν λοιπόν είναι τόσο. Δημιουργείται δηλαδή αίσθηση στον πολίτη φυσικά, ότι έχει να κάνει με τον νικητή και με τον χαμένο. Ακριβώς. Και λειτουργεί έτσι. Σταματάει το κράτος να δουλεύει, σταματάνε οι υπουργοί να δουλεύουν, περιμένουν μυρολατρικά το τέλος, ναι, και έρχεται η συντριβή. Αυτό το έχουν πάθει προηγούμενοι πολιτικοί. Αν ο κύριος Τσίπρας έχει στοιχειώδη, και πιστεύω έχει στοιχειώδη αίσθηση πολιτικής επιβίωσης, θα κοιτάξει να υποστεί τη μικρότερη δυνατή ήττα για να είναι στα πράγματα, για να ελπίζει ότι μέσα από την απλή αναλογική θα ελέγξει το σύστημα αργότερα, για να ελπίζει ότι μέσα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μπορεί να δημιουργήσει ταραχή στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ό,τι και να κάνει, να το πω αυτό, ό,τι και να κάνει, δεν θα ξανακάνει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης το σφάλμα που είχε κάνει ο αείμνηστος Μητσοτάκης, και ό,τι και να κάνει θα πάει αμέσως εκλογές. Και τότε δεν θα πάρει μόνο την πρωτοπορία, θα πάρει συντριπτικά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Άρα είναι αήθες ένας ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πριονίσει μόλις αναλάβει ο νέος πρωθυπουργός. Είναι αήθες. Και ο κόσμος δεν τα συγχωρεί αυτά, να ξέρετε. Μάλιστα. Μάλιστα. Και ερχόμαστε. Κύριος Χαρίτσης, γιατί δεν απάντησα. Κύριος Χαρίτσης λοιπόν επιβεβαιώνει τα σενάρια τα οποία λέει η πιάτσα. Ποια είναι τα σενάρια αυτά? Θα κάνει τριπλές εκλογές ή θα τις κάνει νωρίτερα. Έρχεται ο κύριος Χαρίτσης και λέει: είμαστε πανέτοιμοι για τριπλές και τετραπλές εκλογές. Τι είπε? Ναι, το άκουσα κι εγώ. Το αυτονόητο είπε. Το αυτονόητο είπε. Ότι δηλαδή, κύριε, εμείς να ξέρετε, είμαστε έτοιμοι για το Μάιο. Άρα λοιπόν, εδώ το σύστημα. Γιατί είχαμε ακούσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι είναι πολύ δύσκολο τεχνικά να γίνει όλο αυτό. Ναι, ακούγαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει και αρκετές υποψηφιότητες και δεν έχει στελεχειακό δυναμικό για να πάει σε όλες τις εκλογές μαζί. Δηλαδή να καταλάβουν οι δικοί του άνθρωποι και θέσεις δημάρχων και θέσεις περιφερειαρχών και θέσεις βουλευτών. Δεν έχει ακριβώς αυτό το σύστημα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ πιο οργανωμένη σε αυτά τα θέματα. Εδώ επιβεβαιώνεται ότι αν χρειαστεί πάνε και έτσι. Πάνε και έτσι, γιατί δεν θα γίνουν όλες ακριβώς μαζί. Θα γίνουν την πρώτη, τη δεύτερη Κυριακή. Υπάρχει μια. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Θα υπάρξει διαφοροποίηση ούτως ή άλλως, κύριε Στεριόπουλε, γιατί σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, αλλού ψηφίζουν οι ετεροδημότες στις εθνικές, ενώ στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές ψηφίζουν στον τόπο τους. Ναι. Άρα λοιπόν, ούτως ή άλλως θα υπάρξει κάποιο παιχνίδι εκεί, παιχνίδι εντός εισαγωγικών και όχι με την κακή έννοια, για το πώς θα σκέφτονται και πώς θα πράξουν. Πώς θα ουσιαστικά. Πράξουν. Για να μην ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος. Ωραία, ωραία. Ο κύριος Χαρίτσης, ωστόσο, δεν διστάζει να πάρει τα ταμιακά διαθέσιμα, έτσι. Λειτουργεί τροχοπέδι βέβαια αυτό, για να μην περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Λειτουργεί ως τροχοπέδι αυτό για την ανάπτυξη στην αυτοδιοίκηση, αλλά. Το πουγγί αυτό το μεγάλο, το μαξιλάρι, πώς το λένε, έφτασε τα 41 δις τώρα, έτσι. Κύριε Στεριόπουλε, το ξέρουν όλοι. Ένας από τους λόγους που δεν αναπτύσσεται η χώρα, ότι δεν περνάει σε μία ανάπτυξη, είναι ακριβώς το γεγονός ότι η κυβέρνηση τις δημόσιες πιστώσεις, έτσι, τις κρατάει, δεν επιστρέφει χρήματα στους ιδιώτες, παίρνει από τους οργανισμούς και την αυτοδιοίκηση το πουγγί τους. Γιατί το κάνει όλο αυτό το πράγμα? Για να δείχνει τα μεγάλα πλεονάσματα. Για να δείχνει ότι έχει χρήμα. Αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Δείχνει τα μεγάλα πλεονάσματα για να μπορεί από αυτά να δίνει τα ψίχουλα στους συμπολίτες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα λοιπόν, αυτό πήγαν να κάνουν. Και μετά από παρεμβάσεις που κάναμε εκεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, μετά από σκληρή διαπραγμάτευση, το παίρνει λίγο πίσω και το κρατάει λίγο παραπίσω. Δεν φεύγει όμως από το στόχο του. Στόχος του είναι να δεσμεύσει όλα τα διαθέσιμα των Δήμων, των Περιφερειών και όλων των οργανισμών του Δημοσίου για να μπορεί να εμφανίζει μεγάλο. Ανακοίνωσε ότι δεν θα γίνει άμεσα, θα γίνει από το καλοκαίρι. Αυτό θέλω να πω. Ουσιαστικά το πάει μετά τις εκλογές. Έτσι. Ναι.
Καταλαβαίνω τι εννοείται. Απλά είναι τα πράγματα. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση με το Χαρίτση από ό,τι με το Σκουρλέτη στην αυτοδιοίκηση. Είναι λίγο καλύτερη. Mm. Είναι ένας με πιο ανοιχτούς ορίζοντες άνθρωπος. Αλλά όταν πάει να κάνει κάτι, ο Σκουρλέτης του τραβάει ταυτάκι. Να το ξέρετε αυτό. Ο Σκουρλέτης του τραβάει ταυτάκι. Γιατί θεωρεί ότι ό,τι κάνει ο Χαρίτσης και το κάνει υποχωρώντας στις απαιτήσεις της αυτοδιοίκησης. Γιατί πριν αναλάβει αυτή τη θέση ο κύριος Χαρίτσης, στο προηγούμενο πόστο του, ήταν πολύ συνεργάσιμος με τους δημάρχους όλης της χώρας. Ακριβώς. Εγώ έχω συνεργαστεί με τον κύριο Χαρίτση, έτσι είναι όπως τα λέτε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδειχνε ότι είναι ένας μοντέρνος πολιτικός. Εγώ δεν έχω ακούσει από έναν δήμαρχο να λέει κακή κουβέντα για τον κύριο Χαρίτση μέχρι πριν αναλάβει το Υπουργείο. Ακριβώς. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Τι έγινε τώρα. Ο κύριος Σκουρλέτης, όπως έλεγα προηγουμένως, για να μην φανεί ότι είναι αυτός ο κακός ότι, ότι χαλάει την πολιτική του και ότι του χαλάει την πολιτική εικόνα, δεν τον αφήνει. Γι' αυτό σας λέω, του τραβάει ταυτάκι, γιατί αυτά γίνονται στην πολιτική. Μάλιστα. Τραβάει ταυτάκι λοιπόν και δεν τον αφήνει να κάνει πράγματα τα οποία ο Χαρίτσης στις κατηδίαν συνομιλίες που έχουμε τα βρίσκει λογικά. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν συζητάει με τους δημάρχους, λέει: καλά τα λέτε, παιδιά. Καλά τα λέτε, ναι, θα το κάνουμε. Στη σωστή κατεύθυνση, όλα αυτά. Ναι. Και όταν έρχεται η ώρα της απόφασης. Και να σας πω ότι ακόμα δεν έχει ψηφίσει τις τροποποιήσεις του Κλεισθένη. Ναι. Δεν έχει ψηφίσει τις τροποποιήσεις του Κλεισθένη. Ναι. Πάμε σε εκλογές. Ναι, ναι, δημοτικές. Ναι. Σε τρεις μήνες, τέσσερις. Πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτή για τις αυτοδιοικητικές εκλογές? Εντάξει, οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ένα πεδίο το οποίο το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Μπαίνει το προσωπικό στοιχείο. Και φαίνεται, θέλω να μου πείτε πραγματικά τι εκτιμάτε για αυτή την εξέλιξη που υπάρχουν, όλη αυτή την εξέλιξη που υπάρχει στην αυτοδιοίκηση, δηλαδή με την απλή αναλογική. Εγώ συμφωνώ με το σύστημα της απλής αναλογικής, έτσι. Αλλά στην αυτοδιοίκηση φάνηκε ότι το χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για να πατήσει πόδι στην αυτοδιοίκηση. Γιατί μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δεν έχει στελέχη αμιγώς κομματικά ο ΣΥΡΙΖΑ στην αυτοδιοίκηση. Και σκεπτόμενος, τουλάχιστον έτσι λένε οι περισσότεροι, όσους είμαστε εδώ και κουβεντιάζουμε στο δημόσιο διάλογο γι' αυτά, λένε δηλαδή ότι επειδή δεν έχει πολλά στελέχη στην αυτοδιοίκηση ο ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποίησε την απλή αναλογική, η οποία είναι κατά τα άλλα ένα για μένα πολύ σωστό μέτρο, για να μπορέσει να πατήσει πόδι σε αυτή τη χρονική στιγμή. Κύριε Στεριόπουλε. Τα λέω εγώ καλύτερα. Τα είπατε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι ο Κλεισθένης ήταν η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να δώσει ρόλο στα λιγοστά του στελέχη που έχει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν ο μόνος τρόπος να μπορέσει να τους δώσει ένα ρόλο. Με ποιο τρόπο? Με τον τρόπο της διαπραγμάτευσης μετά τις εκλογές, είτε για τη δεύτερη Κυριακή, τις συμφωνίες κάτω από το τραπέζι ίσως, πολλές φορές. Κάτω από το τραπέζι. Βέβαια, έτσι, εκεί οδηγείται η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Και να πω και κάτι άλλο, δεν είναι και απλή αναλογική. Απλή αναλογική είναι την πρώτη Κυριακή όπως ήταν πάντα. Τη δεύτερη Κυριακή, γιατί? Έτσι δεν είναι. Γιατί από την πρώτη Κυριακή, άμα θέλουμε την απλή ανώθευτη αναλογική, να μην βγαίνει και ο δήμαρχος αυτός που πλειοψήφισε την πρώτη Κυριακή και βγαίνουν μόνο οι σύμβουλοι και μετά χρειάζεται το 50-1 για να βγει τη δεύτερη Κυριακή? Επειδή είστε πολύ πολύ καλός γνώστης της αυτοδιοίκησης, υπάρχει θέμα κυβερνησίας? Κύριε Στεριόπουλε, σέβομαι. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα σας πω. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, γιατί η δημοκρατία, επειδή λειτουργεί βάσει του συντάγματος και για πολλά χρόνια, έχει δημιουργήσει δικλείδες ασφαλείας. Ναι. Εκεί, αν η κυβέρνηση δεν πάει καλά, πάει σε εκλογές. Εδώ δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εδώ, εάν ο εκάστοτε δήμαρχος είναι έρμεο συμφωνιών, υπογείων ρευμάτων και συγκυριακών πλειοψηφιών στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέχρι το τέλος της τετραετίας την πληρώνουν οι δημότες. Δεν παράγεται έργο. Είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, μπορεί να δημιουργηθούν τέτοια μείγματα πολιτικών και συνδυασμό μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο που μπορεί να μην παραχθεί έργο, δηλαδή να μην μπορεί να αποφασίσει κάποιος. Φυσικά, να μην μπορεί να περάσει το τεχνικό πρόγραμμα, να μην μπορεί να περάσει τον προϋπολογισμό. Εάν δεν τηρηθούν κάποιες συμφωνίες που έχουν γίνει μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, οι οποίες θα γίνουν οπωσδήποτε. Και έρχομαι σε αυτό που είπατε, τα καλά λόγια για την απλή αναλογική. Πιστεύω ότι την πρώτη τετραετία θα είναι μια κόλαση σε όσους δήμους δεν υπάρχει ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Από την πρώτη ίσως Κυριακή, ή αν δεν είναι σαφές το προβάδισμα αυτό που θα είναι δήμαρχος στη δεύτερη Κυριακή, θα υπάρχει πρόβλημα κυβερνησιμότητας. Θυμηθείτε με, η πρώτη τετραετία θα είναι τραγική με την εφαρμογή. Πιστεύω βέβαια και συμφωνώ μαζί σας ότι στο μέλλον
θα δημιουργηθούν δηλαδή, συνθήκες ότι... και κουλτούρα. Μπράβο, συνεργασιών. Είναι θέμα κουλτούρας η συνεργασία. Ναι, ναι. Είναι θέμα κουλτούρας. Είναι θέμα κουλτούρας και είναι θέμα να δουν την πρώτη εφαρμογή, να δουν τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν και να προσπαθήσουν να τα θεραπεύσουν δίνοντας δυνατότητα κυβερνησιμότητας των Δήμων έστω και σε αντίξωες συνθήκες όπως αυτές που προβλέπει ο Κλισθένης. Μάλιστα. Και πλησιάζοντας προς το τέλος αυτής της κουβέντας, πώς βλέπετε και τις εκλογές στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση? Εκεί υπάρχουν διαφορετικές θέσεις και διαφορετικοί υποψήφοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να καλύψει και εκεί το χαμένο έδαφος με τρανταχτές υποψηφιότητες, όπως εδώ στη Στερεά Ελλάδα, ας πούμε, στέλνει το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Αναγνωστάκη, ως υποψήφιο. Βέβαια, η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αφήνει τον Κώστα Μπακογιάννη και πάει στο συνεργάτη του, το Φάνη το Σπανό. Κοιτάξτε, τι λέτε? Κύριε Στεριόπουλε, καταρχήν θα σας πω ποια είναι η θέση. Εγώ θα πω μάλιστα, για να είμαστε και επίκαιροι, ότι ο υποψήφιος περιφερειάρχης, ο κύριος Σπανός, καταγγέλει ουσιαστικά την μεταφορά των ταμιακών διαθεσίμων που συζητάγαμε πριν. Το κατήγγειλε και ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ. Σωστά. Το καταγγείλαμε και εμείς βεβαίως, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Κοιτάξτε, θα σας πω καταρχήν τη θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Γιατί ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνει στήριξη στις περιφερειακές εκλογές? Γιατί είναι εδραία η πεποίθησή του ότι η ανάπτυξη στη χώρα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο Μητσοτάκης θέλει να συνεργαστεί. Το πιστεύει δηλαδή. Το πιστεύει. Δηλαδή η Ευρώπη των περιφερειών. Ακριβώς. Για τη Νέα Δημοκρατία είναι ουσία. Είναι ουσία. Και για το Μητσοτάκη είναι ουσία, να το πω έτσι. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης πιστεύει λοιπόν στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και πιστεύω ότι το μήνυμα αυτό θα περάσει στην ελληνική κοινωνία και ότι θα στηρίξουν τις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Γιατί? Γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να πούμε ότι η Ελλάδα αποκτάει περιφερειακή ανάπτυξη και με την περιφερειακή ανάπτυξη στηρίζεται η ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα στηρίξουν τις επιλογές του Μητσοτάκη. Και η εικόνα που έχετε και από τον κόσμο που μιλάτε έξω, κύριε Κοτρονιά. Ναι, ο κόσμος στην αρχή, να σας πω την αλήθεια, ήταν λίγο μουδιασμένος. Γιατί τη μέρα που ο Φάνης ο Σπανός έκανε την ανακοίνωσή του, ένας βουλευτής της Εύβοιας, ο κύριος Κεδίκογλου, έκανε μια ατυχέστατη δήλωση, προφανώς απευθυνόμενος στο προσωπικό του κομματικό ακροατήριο. Ήταν μια ατυχέστατη δήλωση, η οποία εμάς τους ιδιωτές μας πείραξε πάρα πολύ. Και με κάθε τρόπο ο Φάνης ο Σπανός, αλλά και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, αλλά και ο ίδιος ο Μπακογιάννης, στην εκδήλωση που είχαμε στο Δημοτικό Θέατρο, ξεκαθάρισαν ότι προφανώς, και είναι προφανές, μπορεί να υπάρξει θέμα έδρασης περιφέρειας. Για οποιοδήποτε λόγο, οποιοδήποτε τρόπο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ούτε υπήρξε ποτέ. Βέβαια, απευθυνόμενοι κάποιοι στο κομματικό τους ακροατήριο, για να γίνουν ευχάριστοι και μαχητικοί, λένε τέτοιες ανοησίες εντός εισαγωγικών. Ανοησίες είναι αυτά τα πράγματα, ούτε υπήρχε τέτοιο θέμα. Βλέπω το Φάνη Σπανό. Πανηγυρικά διαψεύστηκαν. Ακριβώς. Από τον ίδιο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Τελείωσε το θέμα. Δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε τέτοιο θέμα. Βλέπω ότι το παιδί αυτό, το οποίο είναι ένα μορφωμένο παιδί, άνθρωπος που έχει δουλέψει στη ζωή του, να τα λέμε και αυτά. Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει στη ζωή του, δεν είναι παιδί του κομματικού σωλήνα. Το παιδί αυτό έχει τη δυνατότητα, είναι τεχνοκράτης και πιστεύω ότι θα μπορέσει να βοηθήσει την περιφέρεια Αστέρας Ελλάδος. Και το πιο σημαντικό από όλα, ότι δεν θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό σχεδιασμό από τον προηγούμενο. Δεν τα αλλάζουμε όλα ξανά από την αρχή. Νομίζω ότι ο Κώστας Μπακογιάννης έχει βάλει γερά θεμέλια στην περιφέρεια. Δεν είναι μόνο που ανακοίνωσε ότι είναι πρώτος στις απορροφήσεις, είναι αυτό που βλέπουμε, αυτό που εισπράττουμε. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στρατηγική. Στρατηγική. Από όπου περνάει. Είχε στρατηγική και όραμα την πρώτη στιγμή. Είχε. Μπορεί στην αρχή κάποιοι να έλεγαν ότι ειδικά στις απορροφητικότητες ότι δεν θα πάει καλά. Αποδείχθηκε στο τέλος ότι το στρατηγικό σχέδιο δούλεψε. Είδατε όμως πώς δουλεύει στο τέλος. Λοιπόν, κλείνοντας. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι. Εσείς θα είστε υποψήφιος, έτσι? Εγώ. Μου δίνει την ευκαιρία αυτή. Κάποιοι, δεν ξέρω γιατί, κάποιοι διαδίδουν ότι ξέρει ο Κοτρονιάς δεν θα είναι υποψήφιος. Λοιπόν, να τους πω ότι δυστυχώς για αυτούς θα είμαι υποψήφιος. Και βέβαια ο κόσμος θα κρίνει αν θα πάω καλά ή δεν θα πάω καλά. Αλλά υποψήφιος θα είμαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο, κύριε Κοτρονιά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.